μουσικά με τη χορηγία της Rolex. Μαγευτικές μελωδίες αντιχούν από τους καταπληκτικούς κήπους των θερινών ακτόρων του Σέβρουν στη Βιέννη. Ο διάσημος τενόρος Γιώνας Κάουφμαν μάγεψε το κοινό στο φετινό κονσέρτο θερινής νύχτας που ήταν αφιερωμένο στον έρωτα. Η Φιλαρμονική της Βιέννης ερμήνευσε ένα πληθωρικό πρόγραμμα με κλασικές άριες, μουσικές από τον κινηματογράφο και το βαλέτο και γνωστές βιενέζικες μελωδίες υπό την καθοδήγηση του μαέστρου της Βαλέρη Γκέργιεφ. Ήμουν τρομερά χαρούμενος όταν φτιάξαμε το πρόγραμμα. Όταν βλέπεις πόσο ο Ρίχαρντ Βάγκνερ εκφράζει τον έρωτα στην όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη ή ο Ρίχαρντ Στράους τον υπότι με το Ρόδο. Αυτοί οι συνθέτες έδιναν όλο τους το είναι όταν έγραφαν για την αγάπη. Ο έρωτας είναι ένα από τα πιο σημαντικά κίνητρα για να συνθέσεις μουσική. Αυτό συμβαίνει εδώ και αιώνες, ακόμη και χιλιετίες. Ίσως από την απαρχία αυτού που αποκαλούμε μουσική. Η μουσική έχει να κάνει με την έκφραση και με τη μετάδοση συναισθημάτων. Η Άρια Νέσιμ Ντόρμα είναι ένα μυστήριο. Ακόμη και οι νέοι που την ακούν για πρώτη φορά δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που ακούν. Δεν καταλαβαίνουν λέξη από το κείμενο, παρόλα αυτά συγκινούνται αμέσως. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι ήξερε πολύ καλά πώς να συνθέτει μέσα σε ένα λεπτό κάτι που μένει στη μνήμη και είναι τόσο όμορφο. Όλοι να τρεχιάζουν όταν ακούν αυτό το κομμάτι. Συνήθως γύρω στα 100.000 άτομα σειραίουν στο παλάτι για αυτή τη συναυλία. Αλλά λόγω της πανδημίας, τη φετινή διοργάνωση παρακολούθησαν πολύ λίγοι. Αυτό το κονσέρτο είναι για εμάς μια ακτίδα ελπίδας για το μέλλον. Ένα κονσέρτο με χαρούμενες μελωδίες είναι δεδομένης της κατάστασης εξαιρετικά πολύτιμο. Νομίζω η ενέργεια που υπάρχει στη σκηνή τώρα οφείλεται στο μεγάλο διάλειμμα που υπήρξε. Το πηγάδι των αισθημάτων είναι άδειο και υπάρχει μια ακόριστη επιθυμία να ξαναγεμίσει. Αυτός είναι ο λόγος που όλοι δίνουν και την ψυχή τους πάνω στη σκηνή. Υπερήφανος χορηγός της εκπομπής Μουσικά είναι η Rolex.